οι σύλλογοι και οι ομάδες γυναικών της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, της ΟΓΕ, καλούμε τις εργαζόμενες και άνεργες, τις αυτοαποσχολούμενες της πόλης και της υπαίθρου, τις φοιτήτριες και τις νέες μητέρες, να ενώσουμε τις φωνές μας με τη μαζική μας συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 7ης του Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να διεκδικήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας στην εργασία, στη μόρφωση, στην κοινωνική προστασία της μητρότητας, στον ελεύθερο χρόνο που μας στερούν η επιχειρησιακή κολοσσή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση. Να μην συμβιβαστούμε με τη ζωή λάστιχο, με την επίθεση διάρκειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβέρνησης. Να ρίξουμε άκυρο στα κάλπικα διλήμματα της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που μας εκβιάζει, να θυσιάσουμε τις ανάγκες μας με κριτήριο τις αντοχές της οικονομίας της αγοράς. Παίρνοντας τη σκητάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει την επίθεση στα εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά μας δικαιώματα, κομματιάζοντας την κοινωνική και κοινωνική μας ζωή. Πίσω από τα κορκοδίλια δάκρυα της κυβέρνησης για τη στήριξη των νέων μητέρων κρύβεται η αγωνία τους για να αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Γι' αυτό και επιδιώκουν να αυξήσουν τη γυναική απασχόληση με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, με ωράρια λάστιχο, με μισθούς πείνας και με πετσοκομμένα μέτρα στήριξης της μητρότητας. Δεν τους έπιασε ο πόνος για να ανακουφιστεί η εργαζόμενη και η άνεργη γυναίκα να έχει μια ζωή όπως της αξίζει το 2019. Δεν έχουν πρόθεση να απαλλάξουν τη μισθωτή και την αυτοαπασχολούμενη γυναίκα από το βάρος της φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων, των αμαία, του νοικοκυριού που πέφτει στις πλάτες μας λόγω των υποβαθμισμένων ή ανύπαρκτων ή και εμπορευματοποιημένων κοινωνικών υπηρεσιών. Η κρατική προστασία περιορίζεται σε ορισμένα επιδόματα ως ένα ελάχιστο δείκτη για την εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας. Γιατί οι ανάγκες προστασίας της μητρότητας, της οικογένειας, λογαριάζονται μόνο με τη λογική του κόστους για τους επιχειρηματικούς ομίλους και το κράτος, ενώ δίνουν προτεραιότητα και χρήματα για προνόμια και φοροαπαλλαγές στους επιχειρηματικούς κολοσσούς. Ακόμα και το δικαίωμα των παιδιών μας για προσχολική αγωγή, η ασφάλειά τους με μέτρα αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής προστασίας σε σχολεία και σχολές μπαίνει και αυτό στη ζυγαριά του κόστους. Γι' αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το καλημέρα σας προχώρησε σε νέους νόμους με νέες φοροαπαλλαγές για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς και με τις ιδιωτικοποιήσεις όπως τις ΔΕΗ του νερού των αστικών συγκοινωνιών. Την ίδια στιγμή καταδικάζουν εμάς και τις οικογένειές μας στην ενεργειακή φτώχεια, στη ζωή στην πρέσα, με τους αβάσταχτους φόρους και τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Όσο κάνουν κουμάντο στην οικονομία, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι μεγαλέμποροι και μεγαλοξενοδόχοι, τόσο τα δικαιώματά μας στην εργασία, στη μητρότητα, στη δημιουργική ζωή θα τσακίζονται στις μιλόπετρες του επιχειρηματικού κέρδους. Τόσο θα αυξάνονται οι κίνδυνοι για το λαό μας και για τους γειτονικούς λαούς από την εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επέκταση των ατοικών βάσεων σε όλη τη χώρα. Η ζωή των οικογενειών μας κινδυνεύει για τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό και ο αγώνας μας ενάντια στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ελληνικές κυβερνήσεις που τους υπηρετούν είναι όρος επιβίωσης για μας. Δεν υποτασσόμαστε στον αρνητικό συσχετισμό. Εντείνουμε την πάλη μας για να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοικές βάσεις στη χώρα μας. Απευθυνόμαστε στην εργαζόμενη, άνεργη, αυτοαπασχολούμενη αγρότησα, τη νέα γυναίκα. Η συλλογική δράση, η αγωνιστική στάση ζωής, η διεκδίκηση για όλα αυτά που μας ανήκουν αποτελεί τη μόνη διέξοδο για να βγούμε στο ξέφωτο μια ζωής χωρίς πολέμους, χωρίς φτώχεια, χωρίς προσφυγιά, χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Δυναμώνουμε το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, τα εργατικά σωματεία, τις ενώσεις των αυτοαπασχολουμένων, τους αγροτικούς και φοιτητικούς συλλόγους. Η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες να γνωριστούμε και να παλέψουμε μαζί τους
για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους και για όλες, με όλα τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, κατάργηση των νόμων που προωθούν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Εφαρμογή του νόμου για την προστασία της εργαζόμενης μητέρας, την απαγόρευση της απόλυσης. Άδεια κοίησης, τοκετού, λογίας, μητρότητας με πλήρες αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα, ανεξάρτητα από τις εργασιακές σχέσεις. Άδειες στο ζευγάρι για ασθένειες ή άλλες ανάγκες του παιδιού για τα επόμενα χρόνια. Μεγαλύτερη άδεια για τις μονογονιακές οικογένειες και σε γυναίκες με αναπηρία ή που έχουν παιδιά αμαία. Επίδομα τοκετού 1.000 ευρώ για κάθε γένα, ανεξάρτητα από άλλες προϋποθέσεις, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κάλυψη όλων των εξόδων του προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς επιβοηθούμενης αναπαραγωγής και τοκετού από το κράτος. Ενιαίο, καθολικό, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύγχρονο σύστημα υγείας και πρόνοιας, προληπτικής και επίγουσας ιατρικής για όλες και για όλους, χωρίς καμιά προϋπόθεση. Δωρεάν χορήγηση φαρμάκων, επαναφορά της πενταετούς διαφοράς στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Να εξασφαλίζεται από το κράτος για όλα τα παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι την είσοδό τους στο σχολείο, θέση σε προσχολική δομή, δημόσια και δωρεάν, χωρίς βάουτσερ, χωρίς τροφία, χωρίς χρήματα των γονιών για να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες, ακόμη και για τις πολιτιστικές τους δράσεις. Παιδική σταθμή και νηπιαγωγεία τόσα όσα ανακαλύπτουν τις ανάγκες όλων των παιδιών. Άμεση και ουσιαστική υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής με κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει όλες τις ανάγκες σε κτίρια, αίθουσες και προσωπικό. Υποδομές εδώ και τώρα αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας. Κατάργηση του ΕΦΙΑ και των χαρατσιών. Κανένας πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας. Καλούμε τις γυναίκες να δώσουν το παρόν στο συλλαλητήριο που οργανώνει το ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη αύριο Σάββατο 7 του Σεπτέμβρη 6 ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους.